Μπουτάκια κοτόπουλου με πουρέ ρόκας. Για τη συνταγή θα χρειαστείτε 4 μπουτάκια κοτόπουλο, 1 κρεμμύδι, 2 κουταλιές σμίγμα βαχαρικών για κοτόπουλο, 200 ml ξανθιά μπύρα, 200 ml ζωμό κοτόπουλο, αλάτι πιπέρι. Για το πουρέ θα χρειαστείτε 1 κιλό πατάτες, μισό ματσάκι ρόκα, λίγο γάλα, λίγο βούτυρο, αλάτι, πιπέρι, μοσχοκάριβο. Πολύ πρωτότυπο αυτό. Να κάνουμε το κοτόπουλο μέσα στην πύρα. Πάρα πολύ ωραία. Μ' άρεσε. Και είναι και πολύ λίγα τα υλικά, μα δεις. Είναι πάρα πολύ. Και επειδή είναι μικρό το κοτόπουλο, δηλαδή τα μπουτάκια που χρησιμοποιούμε, είναι το κάτω μέρος. Και γίνεται πάρα πολύ γρήγορα. Θέλει γύρω στα 12-15 λεπτά μαγείρεμα. Και αυτό είναι σημαντικό. Και το μυστικό θέλουμε να δούμε. Όλα θέλουμε να τα μάθουμε. Οπότε θες να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε, ναι. Έλα λίγο να... Ναι, ναι. Λοιπόν, θέλουμε δυνατή φωτιά. Θα τα θωρακίσουμε τα κοτόπουλά μας πρώτα καλά. Ωραία. Πάντα σε δυνατή φωτιά, μας το έχεις πει, το ξέρουμε. Και αυτά είναι και πολύ νόστιμα και νομίζω ότι όλος ο κόσμος αγαπάει αυτά τα μπουτάκια. Μου δώσεις τα γάντια. Τα γάντια, τα γάντια. Μπράβο, τα μεγάλα γάντια. Ναι, μου κάνει και τη χάρη, μου φαίνανε και μεγάλα γάντια. Βέβαια. Ευτυχία. Πρέπει να σε προσέχουμε εδώ. Ευτυχία. Θέλουμε καλά να θωρακίσουμε το κοτόπουλο απ' έξω, να μην χάνει τα υγρά του, τα ζουμιά του. Σωστό. Και μπορούμε, άμα θέλουμε να είναι πιο διαιτητικό, με πιο λίγες θερμίδες, να πάρουμε, υπάρχουν και έτοιμα ξεπετσιασμένα. Δηλαδή να μην έχει την πέτσια. Σωστό. Αν και είναι πολύ εύκολο. Η πέτσια είναι πολύ νόστιμη. Ναι. Οπότε είναι λίγο δύσκολο να. Εντάξει, το ίδιο είναι και χωρίς. Απλώς είναι πιο τραγάνη, γίνεται πιο τραγάνη. Μπορείς και έτσι να τα πάρεις, άμα το τραβήξεις, βγαίνει πολύ εύκολα. Εμείς τώρα το κάνουμε με την πέτσα. Τέλεια. Λοιπόν. Θα βάζουμε... Και να υπολογίσω περίπου 2 μπουτάκια ανά άτομο. Ναι, περίπου 2 με 3. Αυτά τώρα που είναι πιο μικρά, εγώ βάζω 3. Βάζουμε αλάτι. Ανάλογα πόσο, για μένα 3. Γιατί για άλλους μπορεί να είναι... Αυτό σκεφτόμουν μόλις. Ναι, να είναι πολύ. 3. Τώρα το σκέφτηκα βασικά. Ο Μιχάλης τρώει πάρα πολύ, ενώ δεν του φαίνεται. Δεν ξέρω, έχεις καλές κάψεις φαίνεται. Άμα ακούτε τι ποσότητα τρώει ο Μιχάλης, δεν θα το πιστεύετε. Παλιά έτρωγα διπλάσιες ποσότητες. Ακόμα πιο πολύ έτρωγες παλιά. Όταν είσαι παλιά, δηλαδή, τι εννοείς. Πριν 10 χρόνια. Ναι. Ναι. Πριν 10 και χρόνια. Και τι έγινε. Σταμάταγα όταν πονούσε πλέον το σαγόνι μου. Α, δηλαδή πόσα μπουτάκια έτρωγες τότε. Καλά, τότε έτρωγα κοτόπουλα, δεν έτρωγα μπουτάκια. Κοτόπουλα, δεν ασχολούμουν με τα μπουτάκια. Καταλάβατε τι γίνεται εδώ. Λοιπόν. Αφού το θωρακίσουμε αυτό καλά. Με αλάτι και πιπέρι που έχεις ρίξει. Ναι, θα βάλουμε το κρεμμύδι που το έχουν περάσει στο μούλτι. Μπράβο, για να εντάξει, είναι χωρίς νερό, χωρίς να... τίποτα. Μπράβο. Μετά ρίχνουμε το μείγμα των μπαχαρικών, σβήνουμε με την πύρα και το κοτόσμο. Με την πύρα Γερμανίας. Αυτή πρέπει να είναι ελληνική. Θέλουμε, το μόνο που θέλω να είναι ξανθιά, να είναι ελαφριά μπύρα, να μην είναι πολύ βαριά. Okay. Λοιπόν. Και σας είπα κιόλας ότι θα κάνουμε και ένα κολπάκι, ένα μυστικό. Θα τηγανίσουμε μαϊντανό μέσα σε καυτό λάδι. Αυτό και αρωματίζει το λάδι μας και μπορούμε το μαϊντανό να το κρατήσουμε για το φαγητό μας, να το βάλουμε σαν γαρνιτούρα από πάνω. Και ωραίο είναι και αρωματικό είναι και πολύ ευπαρουσίαστο. Πάρα πολύ ωραία. Τέλος. Και η μπύρα πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου όταν μαγειρεύουμε. Καλό είναι, αλλά και παγωμένα είναι, να είναι, δεν μας πειράζει. Ωραία. Λοιπόν, θα μου δώσεις το την κρεμμύδι, μπύρα. Το κρεμμύδι, την πύρα. Μάλλον έχει το μείγμα. Συγνώμη, το μείγμα, αυτό. Ναι, ναι. Αυτό λοιπόν. Είναι το μείγμα μπαχαρικών που είναι για ειδικά για κοτόπουλο. Ναι. Ωραία. Το βρίσκουμε ζητάς... κι εμείς εύκολα έτοιμο. Το ζητάς έτσι. Η σειρά δεν μας πολύ πειράζει, δηλαδή, τώρα σας είχα πει πρώτα ότι μπορούμε να βάλουμε το κρεμμύδι, ωραία. Επειδή είναι πολύ λεπτό, γίνεται πολύ γρήγορα, ναι. Δεν μας πειράζει και το μπαχάρι να το βάλουμε, και το, δηλαδή ωραία. Και μαζί, δεν περιμένουμε. Εύκολο. Εντάξει. Πω, μυρίζει ωραία, πάρα πολύ ωραία μυρίζει. Αυτό το μπαχαρικό το έχω δει και στο σούπερ μάρκετ νομίζω. Είναι, ναι. Είναι αυτό που ναι, βλέπω ναι. Στα βαζάκια. Ωραία μυρίζει.
Όσο πιο πολύ κρεμμύδι βάλεις σε αυτή τη συνταγή, τόσο πιο πολύ εύγευστο θα γίνει. Ναι. Θα γλυκάνει το κρεμμύδι και θα γίνει πάρα πολύ ωραίο. Είναι λίγο έτσι γερμανική αυτή η συνταγή, με το κρεμμύδι λόγω και πίρα. Την πίρα. Ναι, καλά πέρασες εκεί μου φαίνεται. Πολύ ωραία ήταν, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και για να κάνουμε ταυτόχρονα τις δουλειές, θέλω να μου κάνεις τον μπουρέ. Είναι ένας μπουρές κανονικός, απλώς βάζουμε τη ρόκα μέσα στο μπουρέ. Αυτό τι γίνεται, επειδή αυτό θα είναι γλυκό κάπως, κάνουμε μια ισορροπία με ένα μπουρέ που είναι πιο πικρό, πιο spice, πιο πιπεράτο. Η ρόκα θα δώσει πιπεράτη γεύση. Τέλεια. Και θα μας κάνει μια ισορροπία στο φαγητό μας. Έτσι. Λοιπόν, άρα θα πάρεις τις πατάτες που τις έχουμε βράσει. Κάτσε να σας δώσω εγώ. Ναι. Με το σύρμα που έχεις δίπλα σου. Εδώ, βοηθός. Θα ρίξεις το βούτυρο, το γάλα. Και το μοσχοκάριδο. Μοσχοκάριδο, αλάτι, πιπέρι και τη ρόκα μέσα και θα το ανακατέψεις. Τέλεια. Τη ρόκα την έχουμε κόψει σε λωρίδες. Ορίστε. Σε ευχαριστώ πολύ. Όπως συνέχεια το μαγειρεύω, βάζω, θέλω βοηθό δίπλα μου. Μεγάλη τιμή μου σήμερα να κάνω για τον σεφ μας εδώ το μπουρέ. Οι φίλοι μου που με βλέπουνε, μου λένε καλά, φεύγω. Αλήθεια. Γιατί ξέρω ότι θα τους χώσω, δεν υπάρχει γιατί περίπτωση. Γιατί θα τους βάλει τη δουλειά. Λοιπόν, κατάλαβα έχει... τώρα εγώ τι συμβαίνει, εσείς καταλάβατε. Κάθε φορά που έρχεται ο Μιχάλης θέλει ένα βοηθό, δεν μπορεί χωρίς. Να σου πω και εγώ αρχίζω και το μου άρεσε αυτή η ιδέα, να έχω και ένα βοηθό εγώ στο σπίτι. Τι έβαλες μέσα. Λοιπόν, έριξα την πίρα μέσα και ρίχνω και λίγο κοτόζουμο. Και λίγο κοτόζουμο, ωραία. Το σκεπάζω, να μαγειρευτεί. Αυτή θα έρθει να γλασάρει, να δέσει η σάλτσα. Όταν πόση ώρα πρέπει να το αφήσουμε. Θέλει, ανάλογα πόσο τι μέγεθος έχει το κοτόπουλο, θέλει 12 με 15 λεπτά. Ωραία. Περίπου. Το δούμε έτοιμο. Λοιπόν, έχω βάλει σε αυτήν την κατσαρόλα. Σε αυτήν την κατσαρόλα έχω βάλει ηλιέλαιο. Καλαμποκέλαιο, κάποιο τέτοιο λάδι. Μπορούμε να το κάνουμε και με ελαιόλαδο. Ναι. Άμα θέλουμε να αρωματίσουμε το ελαιόλαδό μας. Δοκιμάζουμε να είναι. Ούψ. Ωραία. Ναι. Να είναι καυτό. Αυτό τι γίνεται τώρα, με το που θα το ρίξουμε, θα αρχίσει να κάνει πολύ θόρυβο. Αυτό το πράγμα που έκανε, αλλά πολλές φορές. Σαν popcorn. Μπράβο, σαν popcorn. Δεν θα μας φοβήσει. Απλώς, αυτό πρέπει να το ρίξουμε. Κλείνουμε το καπάκι μόλις το ρίχνουμε. Ναι, καλύτερα να έχουμε μια σίτα από αυτές για το τηγάνι. Ωραία. Για να μην φεύγουν, να μην τσιλιστούμε. Μόλις σταματήσει αυτό το κόχλασμα που θα κάνει, τότε είναι έτοιμο, το σουρώνουμε και το βγάζουμε. Okay. Δηλαδή θέλει 5 δευτερόλεπτα. Θα το δείτε. Μην το φοβηθείτε. Αυτό θα σταματήσει δηλαδή αμέσως. Αυτό μόλις σταματήσει. Α, ωραίο αυτό. Μόλις σταματήσει είναι έτοιμο να βγει. Έτσι έχει αρωματιστεί τόσο και το λάδι. Γίνεται, τόσο γρήγορα. Ναι. Μπορούμε να ρίξουμε και βασιλικό ή οτιδήποτε άλλο μέσα. Τα πάντα. Ο βασιλικός γίνεται και πιο ωραίος. Πλατύφυλλος. Εντάξει, το κλείσαμε, τα καταφέραμε. Θέλω λίγο χαρτάκι. Βεβαίως. Δύο κομμάτια να μου στρώσω. Και όλα εδώ θα κάνουν αυτόν τον ήχο, Μιχάλη. Όλα. 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 Λοιπόν, να πω και λίγο ότι τι κάνουμε εδώ με το πουρέ. Όπως το είπε ο Μιχάλης, ανακάτεψα, έλειωσα μάλλον τις πατάτες με το σύρμα. Έριξα μέσα το γάλα και το βούτυρο. Αλάτι έριξα. Όχι πάρα πολύ. Μοσχοκάριδο. Λίγο. Και μοσχοκάριδο. Λοιπόν, όπως μου το είπε. Κοίταξε το πόσο τραγάνο έχει γίνει. Καλά, φανταστικό είναι αυτό. Ωραία, είναι γρήγορο. Ο βασιλικός... Νομίζω ότι το κάνουν και σε στην κινέζικη κουζίνα με, με τα φύκια. Ο βασιλικός, ο δυόσμος, γίνεται ακόμη καλύτερα. Τέλεια. Όσο πιο μεγάλο ο φύλλο είναι. Θα το δοκιμάσω. Πάρα πολύ, πάρα καλό. Πολύ ωραίο. Λοιπόν. Και τώρα, συγγνώμη που σε ρωτάω, σεφ, που είμαι βοηθός, τώρα ρίχνω τα ρόκα. Ναι, ναι. Ωραία. Έτσι, πώς είναι. Ναι. Και συνεχίζω να τα ανακατεύω. Ναι. Ωραία. Ωραία. Αυτό το λάδι τώρα, άμα θα τηγανίσεις κάτι, θα δεις ότι είναι πολύ αρωματικό. Δηλαδή έχει τη γεύση του μαϊντάνου. Μπορείς το ίδιο λάδι να ρίξεις, αφού βγάλαμε αυτά, να ρίξεις δυόσμου, να ρίξεις βασιλικό. Αν φας τηγανιτή πατάτα από αυτό το λάδι, πάρα θα είναι φοβερό. Ωραία. Τέλεια. Θα είναι φοβερό. Και πολύ πρωτότυπος αυτός ο πουρές με τη ρόκα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, θα φέρω, εγώ τώρα είμαστε έτοιμοι, θα φέρω ένα πιατάκι. Είμαστε έτοιμοι. Τώρα πρέπει να δοκιμάσουμε, να δούμε τι κάναμε εδώ. Καθαρίσω και εγώ τα χέρια μου.
Τέλειο είναι αυτό. Και έχει μία ομορφιά. Φανταστικό. Λοιπόν. Και θέλουμε ένα κουτάλι. Και ωραίο το πιάτο. Αυτά τα πιάτα μου αρέσουν πολύ. Ναι, αυτά τα πιάτα τρελαίνουμε. Όλα τα φαγητά φαίνονται ωραία σε αυτό το πιάτο. Λοιπόν. Βάζεις το πουρέ για να δούμε πώς θα το στολίσεις το πιάτο. Εσύ που ξέρεις. Βάζουμε το πουρέ. Το μαϊντανό θα το ρίξουμε έτσι από πάνω μετά. Θα δεις πώς θα έρθει. Να μου πεις άμα σου αρέσει. Τέλεια. Έχουμε φέρει το έτοιμο. Τι ωραία μύριζε αυτό το κοτόπουλο, Μιχάλη. Τα μπαχάρια κάνουν πολύ καλή δουλειά. Τέλεια. Βάλουμε τρία. Το ήξερα. Εδώ. Νόστιμο. Να ρίξουμε το μαϊντανό μας έτσι από πάνω. Τι ωραίο. Ωραία. Ό,τι έχουμε βάλει στο πιάτο μας τρώγεται αυτή τη στιγμή. Πάρα πολύ όμορφο. Θέλω λεπτό, να δοκιμάσω να το τελειώσουμε, τώρα. Να τελειώσουμε. Έχουμε αφήσει το καλύτερο αυτή τη στιγμή. Α, το πιο έχουμε αφήσει αυτό. Τη σάλτσα. Τη σάλτσα, βέβαια. Σωστό. Τη σάλτσουλα. Τη σάλτσα με την πύρα. Ναι, ναι. Θα μου φέρεις και ένα πιρούνι να δοκιμάσω. Και ένα πιρούνι. Πρέπει να και δω ένα τι κουταλάκι γίνεται θα φέρουμε. Με αυτές τη γεύση του Μιχάλη. Σε ευχαριστώ πολύ. Ένα θα χαλάσω λίγο το πιάτο όμως. Θα το χαλάσει. Ένα λεπτό να το τελειώσω. Βιάζομαι. Βιάζεσαι. Το καλύτερο. Αυτή η σάλτσα. Αφού μύριζε τόσο ωραία. Άσε με να κάνω το ντεκόρ. Έχεις δίκιο. Και να προλάβουν όλοι να το δούνε πριν το χαλάσω. Γιατί. Λοιπόν, αυτό. Και θέλω. Και. Και λίγο συγγνώμη κιόλας. Καθόλου. Α, να το στολίσουμε. Είδατε. Να το είναι. Αυτό είναι. Τώρα μπορεί να δοκιμάσει. Τώρα μπορώ να δοκιμάσω, λοιπόν. Ξεκινάω με το πουρέ και με το μαϊδανό και λίγη σάλτσα. Αυτό θέλω να δοκιμάσει ένα κομμάτι και να δοκιμάσει και κοτόπουλο με σαλτσούλα και το πουρέ μαζί. Για να δεις την ισορροπία μέσα στο στόμα σου. Άψο. Δείτε το κοτόπουλο διαλύεται μόνο του. Είναι τόσο ωραίο έτοιμο. Λοιπόν. Να μου πεις αν σου αρέσει ο συνδυασμός.